Να σου πω λίγο κάτι. Δεν ισχύει. Για να ρίξουμε λίγο του τόνου. Δεν ισχύει. Τι άμα δεν ανεβάσαμε και του τόνου. Τι έγινε με τη Μενεγάκη. Τι έγινε. Η Ντούβλη την κυνηγούσε, ήθελε να τη φάσει σοκολατάκια πιο παλιά. Ποια να. Πριν γίνει πρωτοστάρη, Ντούβλη, τη Μενεγάκη. Εγώ τι είμαι πρωτοστάρη. Δεν ξέρω τι έγινε. Κάτι έγινε με τη Μενεγάκη. Συνεργάνε κάτι. Σε ψάχνουν εξώδικα με εξώδικα. Δεν φαίνεται όμω. Τι έγινε με την όμορφη ξανθιά. Η όμορφη ξανθιά. Ρε παιδιά, ο Ραπτόπουλο με ποια τηλεπερσόνα είναι ολόιδιο. Ολόιδιο, το έχω βρει εδώ και ώρα. Σταμάτα βρε. Η Μενεγάκη την είδε φίρμα. Εντάξει. Είναι φίρμα. Δεν με ενδιαφέρει. Όταν, λοιπόν, η βασίλισσα της αυτινής ζώνης είναι, θα σου πω εγώ τι είναι. Η Μενεγάκη πήγε το πρωί, 7.30 ώρα είχε... Δεν ξέρω τι έγινε, πες μου να ξέρω. Η Μενεγάκη αποκλείεται να ανασχοληθεί με εσάς. Η Μενεγάκη πήρε εισιτήριο να πάει στη Ραφίνα 7.30 ώρα, φύγει με το πλοίο, με πάει στην Άνδρο. Ναι. Πού να πάει? Στην Άνδρο, στον Ματέο, την Ματέο. Από Ραφίνα πας Άνδρο. Ναι, μάλιστα. Τη Ραφίνα, το σωσία του Καλαφάτη, του δικού σας. Μην τα ξαναλέει. Πήγε εκεί. Άρχισε να ξυπνήσει γιατί στα 46. Και περιμέναμε ο πλοίαρχος, ο Βλάξ. Και ο λιμενάρχης. Ο Βλάξ. Περιμέναμε και οι 400 βλάκες. Δηλαδή περίμενε ο κόσμος που ήταν επιβατικός, ναι, στο πλοίο. Ναι. Μάλιστα. Το ξέρεις το ρητό που έλεγε η γιαγιά μου Ζαμπέτα. Ναι, σωστό. Ναι. Η γιαγιά μου Ζαμπέτα έλεγε. Ό,τι ισχύει για τον νέο τον πελάτη. Το μουνί σέρνει καράβι έλεγε. Η γιαγιά μου Ζαμπέτα. Η γιαγιά μου Ζαμπέτα έλεγε στα εκείνα χρόνια το μουνί σέρνει καράβι. Στην περίπτωση της κυρίας Μενεγάκη το μουνί δένει καράβι στο μάλο. Ε, όχι ρε φίλε. Δεν το δέχομαι. Δένει καράβι. Το ακινητοποιεί το κάνει. Γιατί το θέμα μας δεν είναι Μενεγάκη. Όλοι οι άλλοι που ήταν στο πλοίο κάνουν μία μήνυση.